Εντάξει, να πούμε ένα μπράβο στην εταιρεία Johnson & Johnson, γιατί το χαμόγελο του παιδιού έχει ανάγκη την βοήθεια και τη συμπαράσταση και τη στήριξη όλων μας, πάντα, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, εσύ έχεις δύο γιους με την Άννα, έτσι. Καταρχήν, έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω, θα το πω άλλη μία, να γίνουν 53. Θεωρώ ότι ο Φάνης Μουνατίδης και η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, να χτυπήσω ξύλο, να μην σας ματιάσω. Χτυπήστε όλοι. Εμπρός, ποιος. Για να μην λες, ορίστε. Και εγώ. Είμαστε όλοι καλυμμένοι. Έτσι. Είσαστε από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια και από τα πιο όμορφα και πιο... Πώς πω, που κουμπώνουν ζευγάρια που έχω συναντήσει ποτέ. Μπορεί να έχετε, εσείς το ξέρετε, που ζείτε, να φαίνεστε διαφορετικοί σε κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχετε ένα κοινό παρονομαστή που θα σας ενώνει μέχρι τα 108 που εύχομαι να ζήσετε και οι δύο. Το χιούμορ. Το χιούμορ, παιδιά. Δηλαδή πρέπει αυτοί οι δύο άνθρωποι να γελάνε πάρα πολύ. Όχι, μην το λες, δεν γελάμε πάντα. Έχουμε και τις μουντάδες μας. Εγώ όταν συναντάω τη γυναίκα σου, τρελαίνομαι στα γέλια, και όταν συναντάω εσένα, τρελαίνομαι στα γέλια επίσης. Άρα. Δεν γίνεται αυτό. Οι δύο σου γελάνε πάρα πολύ μαζί. Εντάξει, ναι, αλλά είμαστε μια οικογένεια, έτσι. Έχουμε και στιγμές ζόρικες. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά είσαστε. Είναι σαν να. Σαν να συναντηθήκατε για να είστε μαζί εσείς οι δύο. Έτσι κοίτα, νιώθω. Η Μπέση Μάλφα και ο Σκιαδαρές που είχαν έρθει πρόσφατα δεν θα χαρούν πολύ που τα λέω σε αυτά τώρα, γιατί δεν τους τα πες. Γιατί? Αυτά. Δεν τα πες αυτά στη μέση. Αφού το νιώθω. Εντάξει, ο Σκιαδαρές μας φίλος είναι, δεν παρεξηγείται. Για μένα είσαι ο ήρωας μου, θέλω να σου πω. Γιατί? Γιατί όταν βγαίνετε έξω σε μια επίσημη εκδήλωση και πρέπει η Άννα Μαρία να φορέσει τα κούνια. Για σένα δεν είναι πάρα πολύ λίγο, ρε παιδί μου, αυτό και που. Τι είναι ο άνθρωπος πυγμαίος, μια αλλά... Εντάξει, αλήθεια είναι ότι άμα βάλει άλλα ένα τακούνι. 20 άποντο. Δηλαδή, ψιλοφεύγει λίγο. Ψιλοσερφάρει. Κατάλαβα. Εντάξει, άστι να προχωράει μπροστά. Όχι, εγώ είμαι πολύ τυχερός. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι ότι είναι πολύ καλό για έναν άντρα σαν και εμένα, γιατί δεν τη χάνω ποτέ με στο πίτι. Δηλαδή τη βλέπω παντού. Δεν θα χαθεί ποτέ η άλλη. Α, γυναίκα μου. Κάνω μια γυναίκα μου. Ο Τόμ Κρούζ, όταν ήταν με την Νικόλ Κίτμαν, είχε πει ότι υπάρχει το απόλυτο τρίκ και κόλπο. Ο Τόμ Κρούζ είσαι κρίνης, ο Τόμ Κρούζ είναι τάπα. Αλλά σου λέει, ο Τόμ Κρούζ είναι εξαιρετικός. Ρε παιδιά, εγώ πάω ότι είχε πει ο ίδιος. Λέει ότι προχωράς πάντα μπροστά. Ναι. Γιατί σαν πλάνα, όταν ο πίσω που έρχεται, ή έρχεται στο ίδιο ύψος με σένα. Και πάντα προχωρούσε μπροστά. Με την μην εκφράζει του δικού σου. Έτσι, αυτό λέω, την ήρωά μου. Ξέρω. Τι απαγορεύει να φοράει υψηλό τάκου, να τη το απαγορεύω το μικρό ζευγάρι. Φάνη δεν όχι, εγώ δεν έχω. Τι απαγορεύει, παίρνει δώρο τα κουμπάκια. Γιατί του άλλου πια όλοι το ξέρουν ότι είναι πάμψιλη. Τι να απαγορεύσω, τι νόημα έχει. Να το είχαμε κρυφό ή να το απαγορεύω. Την είδαμε και πρόσφατα με την Αταλία Ανά Μαρία στην Ελλάδα. Ναι, είχε έρθει στη βραδιά που έκανε ο Δήμο Κηφισιά για τη μνήμη του πατέρα μου και καθόταν ακριβώ από πίσω μα και τη λέω πού είναι ο άντρα σου. Με τα παιδιά. Αλλιώ σωστά. Κάπω να μην με τα παιδιά. Εγώ θυμάμαι ότι είπε δεν ξέρω. Με τα παιδιά είπε. Αχ, Θέμη, δεν είπε δεν ξέρω η γυναίκα. Είπε με τα παιδιά. Κοίταξε, αυτό εγώ στο είπα. Δεν θα την κοιτάξω. Δεν είναι, δεν είναι. Δηλαδή, μόλι πω να γυρίσω και να πω όχι, να μην μιλήσω, α πούμε. Τάκ, έλα, να σε πω αφού με τσιτώνει. Αλλιώ δεν θα. Είναι που καθόμαστε δίπλα, γι' αυτό τσιτώνει. Όχι, ρε παιδί μου, βγάζει κάτι πολύ θετικό. Δύο πράγματα που λατρεύει την Άννα και δύο που σε εκνευρίζουν σε βαθμό κακουργήματο. Δύο και δύο. Δύο που λατρεύω. Κοίταξε, δύο και δύο. Ναι, εγώ θα πω, δεν ξέρω αν θα πω δύο και δύο, θα πω ένα. Ναι. Η Άννα είναι αυτό που λέω πραγματικά το εννοώ, δηλαδή είναι το θεμέλιο του σπιτιού μας, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι άνθρωπος με άποψη, είναι ισχυρή περσόνα, αλλά με εξαιρετικές ποιότητες, ηθικό πλάσμα, τρομερά, μπεσαλού, ειλικρινής και ό,τι λέει το εννοεί. Πέντε μου πες, καταπληκτικό αυτό, πολύ ωραία. Ναι. Αυτό είναι ότι είναι πάρα πολύ οργανωτική. Το οποίο σε εκνευρίζει, εσένα. Όχι, δεν το έχω εγώ. Δηλαδή, εγώ είμαι δηλαδή λίγο. Πώς το λένε, το πω λίγο διαφορετικά. Άστα κάτω που τα πας, άρματα και τρέχα. Εκεί είμαστε. Εκεί είμαστε. Εκεί είμαστε. Δηλαδή, εγώ είμαι λίγο πιο χαοτικός, κατάλαβες τι γίνεται. Χήμα, ρε παιδί μου. Είμαι πιο χήμα, ναι. Ναι. Με την έννοια ότι δεν μπορώ να φτιάξω εύκολα πλάνο. Δηλαδή, δεν το έχω, δεν είναι το ταλέντο μου. Αν σου πει αγάπη, θα πάμε τον Αύγουστο σε εκείνο το νησί. Επίσης είμαι και πάρα πολύ αφηρημένος, το οποίο είναι κάτι τραγικό, έτσι. Το δικό μου δηλαδή. Θάνατος είναι αυτό. Θάνατος. Είσαι το είδος του άντρα που η Κωνσταντίνα μπορεί να δείρει. Τώρα τη περιγράφει όλα αυτά που την εκνευρίζουν. Μα τι να κάνω που είμαι αφηρημένος ο Χριστιανός. Και η Θάλια Μάτικα χθες το ίδιο δεν μας έλεγε. Είναι σαν να του λέει, έκανα αυτό, αγάπη μου, πήγα εκεί, φόρεσα. Και μετά να το ρωτήσει κάτι και να πει. Μα το είπα πριν. Γενέθλια επέτειο. Εγώ κράτησα το άλλο. Θυμάμαι, ναι. Γενέθλια επέτειο. Ναι, αυτά τα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι άλλα. Δηλαδή, εγώ γενικώ, α πούμε, έχω ένα πρόβλημα με τα ονόματα. Χάνομαι. Όχι με το τη γυναίκα μου. Όχι, άσχετα. Ναι, άλλο λέω. Δηλαδή, ο αφηρημένο άνθρωπο είναι πολλέ φορέ στην κοσμάρα του. Δηλαδή, έρχεται κάποιο μου μιλάει και πολλέ φορέ δεν έχω ακούσει τι μου έχει πει, γιατί είμαι στον κοσμάρα από εκεί την ώρα. Κατάλαβε.
Παίζει αυτό. Είμαι λίγο, θέλω ένα σέρβις. Ένα ρεκτιφιέ, μια αναβάθμιση, τι θέλω. Είναι αλήθεια. Κάτσε, Φάνη, μισό. Μου είπες 5-6 πράγματα που αγαπάς πολύ, που σου αρέσουν στην Άννα. Μου είπες ένα που σε εκνευρίζει ότι είναι οργανωτική. Δεν με εκνευρίζει, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Ναι. Αυτό είναι. Okay. Κάτι που άλλο. Ελάττωμα δεν έχει. Δεν έχει ένα ελάττωμα αυτό το τέλειο πράγμα, αυτό το μίσχος, αυτή η θεά δεν έχει ένα ελάττωμα. Αυτό βρίσκω εγώ τώρα. Τι να κάνω. Πω, κορίτσι μου. Θα κοιτάξω το manual. Θα κοιτάξω το manual και θα σου πω. Θα ρίξω το manual να δω μήπως υπάρχουν κάτι που δεν το ξέρω. Τη ζηλεύει. Πώς, είναι δυνατόν τώρα να μην τη ζηλεύω. Σου δίνει αφορμές. Όχι, δεν μου δίνει αφορμές. Αλλά παρόλα αυτά, τις αφορμές ένας άνθρωπος τις παίρνει και μόνος του. Εκείνη σε ζηλεύει. Θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω τώρα τι που το δείχνει και δεν το δείχνει. Θα κάτσουμε τώρα κάπου που σκούς. Πω, έχει θέμα ο Φάνης με τη Πάνε για τρίτο παιδί μου φαίνεται. Πολύ πιθανό. Πάτε για τρίτο παιδί, λέει Κωνσταντίνο μάλλον. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Για να απαντάει έτσι, πάνε για τρίτο παιδί. Θα βγει ένας κορίτσαρος αυτή τη φορά. Καλά, δεν πάει. Στατιστικά δεν παίζει. Με τη στατιστική πα λίγο 70-30. Ναι, δύο χρόνια. Βγήκε ένα μικρό με μουσια, κανένα μικρό Φάνης με τη μόνο και έχουμε θέμα. Γιατί δεν κατάλαβα, θα διστροπήσει η φύση. Ναι, λίγο κάτι, κάποιο θέμα κάτι. Θα διστροπήσει η φύση. Δεν είναι τι διαφορέ εκεί στο καλαθάκι. Θα έχουν πλάκα αυτοί οι δύο. Όχι, όχι, αφού μιλάμε, αφήστε τώρα το καλάθι. Δεν θέλει ο άνθρωπο να πει. Κατάλαβε που το πάμε σήμερα. Κατάλαβε. Όχι, όχι, μάλιστα. Το βάτο θέλει. Αύριο το κουλουράκι θα σου πω εγώ ποιο θα φάει. Έλα, εγώ θα κάνω. Να το έχεις πειράξει. Να κάνω ερώτηση εγώ από το εξομολογητήριο. Να κάνεις. Μια ερώτηση που βάζω στο εξομολογητήριο. Ο Θέμης έχει μια πάρα πολύ εκπομπή στο MAD. Που μας κάνει ενώ το Gay at Night, που είναι βραδινή έτσι ωραία. Βάζω ένα εξομολογητήριο και οι ηθοποιούς έχουν έρθει. Όποτε θέλεις, θα μεγάλη χαρά να κάνουμε μαζί. Θα σε ξεψαχνίσω καλά εκεί πέρα. Λοιπόν, σου δίνω τρεις αξίες, τρεις λέξεις, θα τις βάλεις εσύ στη δική σου σωστή σειρά. Σου δίνω το φαγητό, το σεξ και τον ύπνο. Τρία, δύο, ένα. Με σειρά προτεραιότητας, πώς θα έχεις δηλαδή. Ένα είναι το καλύτερο, έτσι. Κοίταξε, πάμε από το τρία, το τρία βάλε. Το ύπνο το βάζω τελευταίο, σίγουρα. Τρία. Οπότε πες μας το δύο και το ένα. Κοίταξε, ναι, το σεξ φαγητό ύπνος, ναι. Σεξ ένα, ε. Ναι. Φαγητό 2 και ύπνος 3. Εντάξει, δικός μας. Μάλλον έτσι δηλαδή. Αλλά και με το. Ξέρετε, ναι, αυτό είναι. Αυτό γιατί πέρασε, Θεμή. Καλά, ναι, πέρασε βασικά. Ναι, αλλά... Και έβαλε το σεξ πρώτο. Γιατί όχι. Έχει οροσκόπο Σκορπιό. Όχι. Τι οροσκόπο έχει. Κρυό. Α, γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Όχι, γιατί το έβαλα τώρα ήταν η στιγμή. Δηλαδή, αν τώρα το απόγευμα μπορεί να λέει φαγητό πρώτο. Πρωί-πρωί μας ήρθες πολύ. Έχω φάει το πρωινό μου, κατάλαβες. Πολύ αναμένος μας ήρθες πρωί-πρωί. Δεν υπάρχει πρατήρης, δεν υπάρχει. Αν με ρωτήσει, λέει κατά τις 8 που πεινάω, πω από φαγητό. Ύπνο. Εξαρτάται, πέτυχε πρωί-πρωί. Για να σε ρωτήσω, δύο τη νύχτα θα πεις ύπνος. Αυτό και τα λοιπά. Το βράδυ σαφέστατα, τι το συζητάς, τι θα έλεγα. Κοίταξε, είμαι άνθρωπος της στιγμής. Δεν δουλεύει αυτό. Δουλεύει, εγώ το πιστεύω αυτό. Αυτή είναι η σωστή σειρά που έβαλες. Θέλω να μου πεις τρεις ηθοποιούς με τους οποίους δεν έχει τύχει να συνεργαστείς και θα ήθελες πάρα πολύ. Είτε θεατρικά, είτε κινηματογραφικά, είτε τηλεοπτικά, δεν με πειράζει καθόλου. Εντάξει, με τον Αλ Πατσίνο. Οκ, εφικτό έγινε. Όχι, οι τρεις ηθοποιούς είπε, τα άφησε γενικό. Έλληνες. Α, Έλληνες, το έκανες, το έκανες. Άντρες ή γυναίκες. Το Ζακ Γαλιφιανάκη λέει, είναι Έλληνες. Σωστό, το αφήνω πάνω. Θα ήθελα να δουλέψω στο θέατρο με τον Γιάννη τον Παίζω. Με τον. Με τον Γιάννη τον Παίζω. Με τον Γιάννη τον Παίζω. Η αλήθεια θα ήθελα να δουλέψω με πάρα πολλούς. Δηλαδή τώρα υπάρχει και σε διαφορετικά πράγματα με τον καθένα. Δηλαδή σκέφτομαι πιο πολύ κάποιο, μια αφορμή ενός καλού έργου. Και πιο πολύ έτσι τα πήγαινε. Δεν είναι δηλαδή ότι θα είχα στο μυαλό μου ότι δεν και καλά. Mm-hmm. Πάνω πάρα πολύ που εκτιμώ και θα ήθελα. Δηλαδή σπουδαίοι κωμικοί όπως είναι ο Φιλιππίδης, ο Μπέζος. Να σου πω εγώ που μία που μου ήρθε τώρα στο μυαλό που θα ήθελα πολύ να σας δω μαζί. Δήμητρα Παπαδοπούλου. Καλά, δεν το συζητάω. Ναι, ωραίο. Δεν το συζητάμε. Το καλά. Όντως. Δεν παίζει. Η Δήμητρα θα έπρεπε να ξαναπαίξει όμως. Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχουν πάρα πολύ εξαιρετικοί ηθοποιοί και. Δηλαδή πώς το πω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ άδικο να πει τρεις. Έχεις δίκιο. Δηλαδή έχεις είναι δίκιο. Πάρα πολύ αδικό. Δηλαδή, πραγματικά ο καταληφός. Ο καταληφός στο δηλαδή, πιάρα. Ο κύριος Κέντρος. Ο Κέντρος επίσης. Δηλαδή, τώρα σου λέω και θα αδικήσω πάρα πολλούς και είναι κρίμα. Δηλαδή υπάρχει, η Ελλάδα έχει εξαιρετικό υλικό σε καλλιτέχνες. Μακάρι σε άντρες, να ξανάρθει η μυθοπλασία στα δηλαδή, κανάλια. Η Δήμητρα, όπως είπαμε, εμείς είχαμε συνεργαστεί εξαιρετικά και θα ήθελα πάρα πολύ να ξανασυνεργαστούμε και να κάνουμε και να παίξουμε και μαζί. Αλλά είναι πραγματικά αδικό να πεις τρεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και κατά απέτηση του. Κοινού. Κοινού. Το πούμε αυτό. Έλα, έχω σπάσει τα τηλέφωνα, πες το. Κατά απέτηση του τηλεοπτικού του κοινού. Το Φάνη, το ρωτήσατε. Της πλειοψηφίας. Με τρόμακτα.
Εδώ μέσα. Του control, δηλαδή στο control είναι 6 άτομα, οι 4 θέλουν. Θα παίξετε ένα παιχνίδι με τον Θέμη Ιωργαντά που βλέπω να αναπτύσσετε μια υγιής και ευγενής άμυλα ανάμεσά σας. Λέγεται κράτα και μικρό καλάθι. Δηλαδή είναι ένα απλό παιχνίδι γνώσεων. Πάρα πολύ εύκολο όμως. Ματσάκησες τώρα, γνώσεων. Τι γνώσεων, μωρέ, ποιος γιορτάζει 26 Οκτωβρίου. Πότε γιορτάζει ο Νικόλαος, τέτοιες γνώσεις. Καμία, τίποτα δεν πετύχω δηλαδή. Α, ναι, γιατί είπα ότι είναι αφηρημένος. Α, θα γερδίσω. Κοινό με το Θέμη. Ερχόμαστε με κράτα και μικρό καλάθι. Γιοργαντάς versus Μουρατίδης. Ερχόμαστε.